Καλησπέρα σας! Τις προάλλες συνδέθηκα στο κανάλι μου στο YouTube, που το είχα παραμελήσει, και έκπληκτος διαπίστωσα ότι έχω κοντά 5.000 συνδρομητές. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν να κάνει like ή εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί δεν αισθάνομαι άνετα να κάνω κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι όποιον του αρέσουν τα βίντεό μου, από μόνος του θα κάνει like ή θα εγγραφεί στο κανάλι μου. Δεν χρειάζεται να το ζητήσω εγώ και δεν το βρίσκω και πολύ σωστό. Πήρα όμως το μήνυμα και έτσι σας έχω μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αποφάσισα ότι πρέπει πια να ασχοληθώ για να φτιάξω και τα υπόλοιπα βίντεο από το Mad About Africa. Ναι λοιπόν, θα τα μοντάρω, θα τα φτιάξω, θα τα δημοσιεύσω. Καλά, μην πανηγυρίζετε ακόμα, γιατί αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Θα πάρει αρκετούς μήνες σίγουρα, αλλά σιγά σιγά όταν έχω ελεύθερο χρόνο θα φτιάχνω βίντεο, γιατί σκέφτομαι ότι είναι κρίμα και για μένα να έχω τόσο υλικό και να μην φτιάξω κάτι ωραίο που θα μπορώ και εγώ να κρατήσω για να το βλέπω αργότερα. Σας έχει μία έκπληξη και η Αγγελική. Πολλοί από εσάς τους φίλους του Mad Nomad, ειδικά από το εξωτερικό, ζητήσατε αγγλικούς υπότιτλους στα βίντεο για να μπορείτε να τα απολαύσετε κι εσείς. Καθότι έχω κάνει σεμινάρια υποτιτλισμού, έχω ήδη ξεκινήσει να ανεβάζω αγγλικούς υπότιτλους στα βίντεο του Mad Nomad και σύντομα θα προχωρήσω και στα βίντεο του Mad About Africa. Τι κάνουμε όμως εδώ πέρα? Βλέπετε, είμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Μετά την καλοκαιρινή σεζόν του Ηλία, ψάχαμε να βρούμε ένα χωριό στην Ήπειρο να ξεχειμονιάσουμε. Και έτσι ανακαλύψαμε τους πανέμορφους Πάδες. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω σας, βρίσκεται ο Σμόλικας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, με ύψος 2.637 μέτρα. Εδώ πέρα περνάμε υπέροχες μέρες σε αυτό το πανέμορφο πέτρινο σπίτι. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μέχρι τώρα ανέβαινα για ορειβατικό σκι, είτε στο Σμόλικα, είτε στη Τύμφη που είναι απέναντί μας πίσω, είτε στη Βασιλίτσα. Όχι στο χιονοδρομικό βέβαια. Όπως αρκετοί έχετε ήδη παρακολουθήσει, ασχολούμαι από πέρσι με το ορειβατικό σκι. Είναι κάτι που λατρεύω, γιατί μου δίνει μια νέα οπτική γωνία, ένα νέο τρόπο να εξερευνώ το δάσος όταν αυτό είναι κατάλευκο και χιονισμένο. Εκτός από αυτό, ασχοληθήκαμε και με κάτι άλλο. Πέρσι αγοράσαμε ένα καγιάκ και ξεκινήσαμε στα ποτάμια της Ελβετίας, ενώ την Άνοιξη, μόλις επιστρέψαμε στην Ελλάδα, περάσαμε 4 μέρες κατεβαίνοντας τον Έστω, μαζί με όλα τα σύνεργα και εξοπλισμό κατασκήνωσης. Επειδή κάποια μέρη είναι αδιαπέραστα με το εντουράκι, και επειδή από το ποτάμι βλέπεις μια άλλη εικόνα από διαφορετική οπτική γωνία, πήραμε αυτό εδώ το φουσκωτό καγιάκ, που το ονομάσαμε κροκόδιλο. Δεν μοιάζει, είναι και πράσινο, σκίζει τα κύματα σαν κροκόδιλος. Έτσι τώρα κατεβαίνουμε από τα βουλγάρικα σύνορα, τον Έστο, μέχρι την τεχνητή λίμνη των ποταμών. Τώρα που ανοίγει ο καιρός και στην Ήπειρο, θα κάνουμε παρόμοιες δραστηριότητες στα εδώ ποτάμια. Όλα αυτά είναι πράγματα που από χρόνια ονειρευόμουν να κάνω. Ορειβατικό σκι, καγιάκ στα ποτάμια και κάτι ακόμα που όσοι είχαν διαβάσει το 27 Πανσέληνοι στην Ανατολή ίσως να το θυμούνται. Στο Νεπάλ είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά στη ζωή μου παραπέντε, αλεξίπτωτο πλαγιάς. Αυτό που δεν έχει κινητήρα, πετάς με μια πτέρυγα πάνω από το κεφάλι σου, πηδάς από ένα βουνό και βρίσκεσαι ξαφνικά στον αέρα. Δεν είναι ελεύθερη πτώση, πετάς για ώρα, ήσυχα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα βρεθεί γενικά στον αέρα, δεν είχα μπει ούτε σε αεροπλάνο, εκτός από μια φορά που ήμουν μικρός, δεν το θυμάμαι καν. Από τότε λάτρεψα το παραπέντε, τον τρόπο αυτό να πετά κανείς ήσυχα στον αέρα, και είχα πει ότι κάποτε θέλω να ασχοληθώ σοβαρά με αυτό. Φέτος λοιπόν ήρθε η ώρα να υλοποιήσω και αυτό μου το όνειρο. Ξεκίνησα σε μια σχολή παραπέντε, έτσι έμαθα τα πρώτα μου βήματα στο Fly and Fun εδώ στα Ιωάννινα και τώρα είμαι στο στάδιο που μπορώ πια σιγά σιγά να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον αέρα μονάχος. Ολοκλήρωσα τη σχολή και σιγά σιγά εξερευνώ τα θερμικά που με ανεβάζουν ψηλά στους αιθέρες. Είναι κάτι μαγικό και έτσι περνάμε υπέροχα εδώ τον χειμώνα. Μπορώ να πω ότι ακόμα νιώθω σαν να ταξιδεύω, εξερευνούμε τα πανέμορφα βουνά της Ελλάδας, τα οποία μπορεί να τα γνώριζα, αλλά τώρα ζω σε αυτά. Και έτσι από εδώ πέρα θα σας στέλνουμε τις επόμενες ανταποκρίσεις. Προς το παρόν, γεια σας!